Φιλικό με καλό ρυθμό, αρκετέ φάσει και χρήσιμα συμπεράσματα ήταν αυτό που έγινε το περασμένο Σάββατο στο Ατσαλένιο με τον ΠΟΑ να αναδεικνυεται ισοπαλο ισόπαλος 1-1 με την Under 19 του Όφη, ήταν η δεύτερη φιλική ισοπαλία για τις δύο ομάδες στη διάρκεια της προετοιμασίας τους, καθώς τα προηγούμενα τεστ ο ΠΟΑ είχε φέρει 2-2 με τον ΠΑΟΚ και ο Όφη 3-3 πάλι με του Κρουσανιώτες. Ο Πόα είχε για πρωταγωνιστή τον Μιγγέλ Ολιβέιρα με τον Πορτογάλο να είναι ορεξάτος να δημιουργεί φάσεις να σκοράρει στο 47 μετά από πάσα του Καϊμακαμούδη, να έχει και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο. Δοκάρι για τον Πόα είχε και ο Σέγκα στο 55. Ο Όφη από την πλευρά του δέχτηκε πίεση στο πρώτο μέρος αλλά κράτησε το 0-0. Στην επανάληψη βρέθηκε πίσω στο σκορ αλλά μετά την ισοφάρηση στο 63 με σκόρ τον Θεοδοσουλάκη ήταν καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα είχε και δοκάρι με τον Αποστολάκη και άλλες φάσεις με τον Θεοδοσουλάκη για να σκοράρει και δεύτερη φορά στο μάτς αναφορικά με τις επόμενες υποχρεώσεις των δύο ομάδων. Το παιχνίδι του κυπέλου Ελλάδα για τον ΠΟΑ με τον ΑΟ Πηλίου ΚΟ πάει για τις 5 Σεπτεμβρίου και εφόσον επιβεβαιωθεί η μετάθεσή του τότε ο Πόα θα πάει στο Ρέθυμνο για να παίξει φιλικό με αντίπαλο την Επισκοπή. Για την Άντερ 19 του Όφη μπορεί το πρωτάθλημα να ξεκινά το Σαββατοκύριακο με την δεύτερη αγωνιστική, αλλά το γεγονός ότι η ΑΕΚ που είναι η πρώτη αντίπαλο σύμφωνα με το πρόγραμμα δεν κατεβάζει ομάδα Άντερ 19, Πάει πιο πίσω το πρώτο επίσημο μάτς. Έτσι ο Όφη έκλεισε για το προσεχές Σάββατο φιλικό παιχνίδι με το Ρωμανό στην Ελιά και έκανε έτοιμα στη Λίγκα για να παίξει στις 4 Σεπτεμβρίου το εξαναβολής μάτς της πρώτης αγωνιστικής με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.